Επιστρέψαμε εδώ πίσω από τις γραμμές. Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης, και πάμε να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, πρώην Υπουργό, πρώην Δήμαρχο της Αθήνας. Αρκετά, κύριε Αβραμόπουλε, και τώρα έρχονται και καινούργια. Πολλά πρώην. Ναι, όχι, λέω, έρχονται και τα καινούργια. Συμπλήρωσα, θα μας τα πείτε αυτά. Θα μας τα πείτε. Αλλά επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και από την Ευρώπη και από την Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που θα θέλαμε από εσάς είναι να μας πείτε πώς είδατε την επίσκεψη Μπλίνκεν στην Αθήνα μετά την Τουρκία. Ήρεμα νερά στο Αιγαίο βλέπαμε σε τίτλους, βλέπαμε προοπτική αλλαγή σελίδας. Τι από αυτά βλέπετε, σαν τα βλέπετε? Καταρχήν να τα βάλουμε σε μια σειρά και να δούμε τη μεγάλη εικόνα, όχι μονάχα την επίσκεψη του Μπλίνκεν στην Αθήνα, αλλά και την επίσκεψή του στην περιοχή μετά τα όσα συνέβησαν στην Τουρκία. Επιχειρείται καταρχήν αναθέρμανση των σχέσεων Τουρκίας-Αμερικής. Τούρκοι είναι δυσαρεστημένοι. Η επίσκεψη, η Μπλίνκεν, δεν τους έδωσε αυτό που θα περιμένανε ενδεχομένως, κυρίως με τα F-16 και τα υπόλοιπα. Δεν πάβει όμως από το να είναι στο στόχαστρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής να δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας στην νότιο-ανατολική πυρκαγιά του ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν έρχεται η Ελλάδα, η οποία πραγματικά διαδραματίζει ένα θετικό ρόλο. Η επίσκεψη στην Αθήνα ήταν επιτυχής. Συνέχεια των ιδιαίτερα εξαιρετικών σχέσεων που έχουν εγκατασταθεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα και που κορυφώθηκαν με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Θα δούμε όμως, όπως είπα πρωτήτερα, το τι συμβαίνει γενικότερα στην περιοχή. Κύριε Αβραμόπουλε, παρακαλώ. Θα φέρει κάποια αποτελέσματα από τα η επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν στην Τουρκία και στην Ελλάδα? Δηλαδή, εγώ τι εννοώ? Εάν αυτό που λέμε, η διπλωματία των σεισμών, η Χάγη, και τα, να μας οδηγήσει στη Χάγη, εν πάση περιπτώσει, εάν όντως όλη αυτή η επίσκεψη θα φέρει κάποια αποτελέσματα ή απλώς ήταν μία ακόμα επίσκεψη ενός Αμερικανού. Αυτό είναι μεταξύ, συμπληρώνουμε, Ελένη, που το ξέρεις καλύτερα από εμένα, ότι έχει ενδιαφέρον με τη διπλωματία των σεισμών που τον ρωτά στον κύριο Αβραμόπουλο, γιατί επί των ημερών του ξεκίνησε άλλωστε αυτό. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να μας πει ότι υπάρχει αυτό τώρα. Θα τα βάλουμε και πάλι σε μία σειρά. Καταρχήν, το 1999, όταν συνέβησαν τα όσα συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, πήρα την πρωτοβουλία τότε ως δήμαρχος της πόλης των Αθηνών και σπεύσαμε να βοηθήσουμε τα θύματα των σεισμών, αλλά και τη γειτονική χώρα. Mm-hmm. Αυτό προκάλεσε ένα κύμα αλληλεγγύης από το Καστελόριζο μέχρι την Ήπειρο και μέχρι τον Εύρο, κάτι που οδήγησε σε αυτό που απεκάλεσε διπλωματία των σεισμών ο Κόφι Ανάν σε μια επιστολή τότε που μου είχε στείλει, λέγοντάς μου χαρακτηριστικά ότι συνεχίστε, διότι η ειρήνη και η συνεργασία χτίζεται από την βάση της κοινωνίας. Αν η κοινωνία στείλει μηνύματα στην ηγεσία, αυτή θα τους... Ο Ερντογάν τι ήταν τότε, κύριε Υπουργέ? Ο Ερντογάν ήταν φυλακή. Ήταν στη φυλακή. Διότι τότε ο διάδοχος του ήταν ο Γκιούρτουνα, ο οποίος στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα όταν έγιναν οι σεισμοί στην Αθήνα. Η διπλωματία λοιπόν των σεισμών, όπως απεκλήθη και που στηρίχθηκε, έδωσε αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι για 15 ολόκληρα χρόνια είχαμε την ηρεμία μας. Απόδειξη ότι το 2013, στη συνάντηση των δύο κυβερνήσεων Ελλάδος-Τουρκίας, με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, εμένα τότε υπουργό εξωτερικών, υπογράψαμε 25 συμφωνίες με την Τουρκία. Λίγο πριν είχαν αρχίσει οι Έλληνες επιχειρηματίες και αγόραζαν νοσοκομεία, αγόραζαν τράπεζες. Δηλαδή είχε ανοίξει αυτός ο δρόμος. Τώρα λοιπόν, φτάνουμε στο σήμερα, το δράμα των συνανθρώπων μας στην Συρία και στην Τουρκία άνοιξε ένα καινούργιο κεφάλαιο. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσουν τα συστήματα. Διότι μην ξεχνάτε ότι δίπλα μας έχουμε μια χώρα με ένα βαθύ κράτος, το οποίο έχει τις πάγιες αντιλήψεις και απόψεις του και πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Αντίθετα, ο λαός, είδατε πώς αντέδρασε. Ενώ ο τουρκικός λαός, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του, κάτι που φάνηκε και από τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου και από τις δηλώσεις του κυρίου Τσαβούσογλου. Άρα, αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ένα κλίμα το οποίο δημιουργεί ένα momentum που, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να χάσουμε. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι είμαστε και αφελείς. Αλλά υπάρχουν και κάποιες ανάγκες πια, αντικειμενικές στην Τουρκία μετά από αυτή την τραγική κατάσταση. Βοήθεια ζητεί και έρχεται βοήθεια οικονομική από πολλές χώρες και κυρίως από την Αμερική και από την Δύση. Από όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Βλέπουμε οι παραβιάσεις να έχουν σταματήσει, η καθημερινότητα αυτή. Η άσκηση μεγάλη της γαλάζιας πατρίδας ακυρώθηκε. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα
που μια άλλη ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Και αυτή η πραγματικότητα αγγίζει και το βαθύ κράτος στο επίπεδο το οικονομικό. Διότι προφανώς το βαθύ κράτος δεν θέλει να πάει η Τουρκία στο ΔΝΤ. Όχι, είναι. Αλλά το βαθύ κράτος της Τουρκίας είναι βαθιά και μαλλικό. Δείτε λοιπόν τις δηλώσεις του κυρίου Κιλιντσάρογλου, τι είπε χτες, όταν προτάθηκε από την πλευρά του κυρίου Ερντογάν να πάνε πιο πίσω οι εκλογές. Όχι, να τις κάνει τώρα. Γιατί να τις κάνει τώρα, γιατί ακριβώς είναι κάτω από την πίεση των όσων συμβαίνουν στην Νότια Δύση, για να τις χάσει. Άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα, επιτρέψτε με να το σημειώσω αυτό, σταθερότητας στο εσωτερικό της Τουρκίας και η επίσκεψη Μπλίνκεν, μεταξύ των άλλων, είχε και αυτό σαν στόχο να συμβάλλει στη σταθεροποίηση στην εσωτερική της Τουρκίας. Γιατί κανείς δεν θα ήθελε και μεταξύ μας ούτε εμείς θα πρέπει να το θέλαμε να περάσει το κατόφλι της αποσταθεροποίησης γειτονική χώρα. Γιατί? Γιατί η αντιπολίτευση εκεί είναι πολύ σκληρή με τα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση Ερντογάν. Και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, Γιώργο. Ο κ. Ερντογάν διέρχεται φάση υπαρξιακής πολιτικής κρίσεως. Διότι τα όσα συνέβησαν, που ήταν έξω από το σχεδιασμό του, σε συνδυασμό και με τα όσα προηγήθηκαν, όπου χτύπησε ταβάνι η αμετροέπεια και η αλαζονία σε πολλές περιπτώσεις, φάνηκε και στις σχέσεις με την Ελλάδα. Τώρα λοιπόν αυτά τα πράγματα πρέπει να συμμαζευτούν και να ξαναβρει το δρόμο της η γειτονική χώρα. Παρεμβαίνει ο ξένος παράγοντας, παρεμβαίνει η Ευρώπη, παρεμβαίνει η Αμερική και κάτι τελευταίο, και έχει αυτή τη σημασία του, πολλοί θα ήθελαν από τις ΗΠΑ να δουν την Ελλάδα και την Τουρκία να συνεργάζονται στα πλαίσια της ευρωατλαντικής στρατηγικής ασφάλειας, κυρίως με τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και μετά όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να δούμε λίγο την ατζέντα Μπλίνκεν, αλλά και το μήνυμά του στην Τουρκία από την Αθήνα, κύριε Αβραμόπουλε, και να το συζητήσουμε μαζί. Για πάμε να δούμε λίγο την ατζέντα. Έχουμε σε μία κάρτα ουσιαστικά το πλαίσιο συζήτησης που είχε σήμερα, αλλά βέβαια και τη δήλωσή του προς την Τουρκία έχουν και τα δύο ενδιαφέρον. Για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, δεν το έχουμε βρει ακόμα, θα το βρούμε ωστόσο, γιατί εδώ, σε αυτό που σας έλεγα, υπάρχει μια σαφής αναφορά για τα δύο μέρη, τα οποία υπογραμμίζουν ότι στις προσπάθειες στρατιωτικού εξυγχρονισμού στην Ελλάδα προσβλέπουν στη συνέχιση της συνεργασίας, κύριε Βραμόπουλε, για την προμήθεια αμυντικού υλικού, όπως τα F-35. Θεωρείτε ότι είμαστε εδώ τώρα, δηλαδή ότι έχουμε πάρει υπόσχεση, αυτό σημαίνει κάτι τέτοιο? Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο να πάρεις μια υπόσχεση και να πάρεις τα F-35. Διότι όπως βλέπετε και με τα F-16 στην Τουρκία υπάρχει το Κογκρέσο εκεί, το οποίο στην τελευταία ανάλυση είναι αυτό που θα καθορίσει την εξέλιξη. Κοιτάξτε, όλη αυτή η κρίση που προκλήθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί πρέπει να είμαστε όσο μπορούμε πιο ειλικρινοί στη σχέση μας, κυρίως με την κοινωνία, οδήγησε και σε μια κούρσα εξοπλισμών. Ραφάλ, και καλά κάναμε και τα πήραμε. F-35 στον ορίζοντα, γιατί όχι. Την άλλη μεριά όμως και οι Τούρκοι ζητούν τα F-16. Θέλετε δικιά μου γνώμη? Στην τελευταία ανάλυση, ψιθυριστά είναι βέβαιον ότι ο κύριος Μπλίνκεν θα του είπε του κυρίου Ερντογάν ή του κυρίου Τσαβούσογλου ότι μην ανησυχείτε, θα έρθει η ώρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ γενικότερα, αυτή τη στιγμή στην περιοχή προτεραιότητα έχουν τρεις χώρες. Η Τουρκία, το Ισραήλ και η Ελλάδα. Και που χάρη στις σωστές ενέργειες του... Και όπλα πουλάνε. Ναι, δηλαδή, για να είμαστε και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Πάμε να τη δούμε λίγο πέραν των όπλων. Γι' αυτό θεωρείται επιτυχής η εξωτερική πολιτική, όπως την ασκεί πλέον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα, κυρίως σε σχέση με τη Δύση. Αισθανόμαστε ασφαλείς, έχουμε και την Ευρώπη και τις ΗΠΑ δίπλα μας. Αλλά να επισημάνω και κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει κανείς να οδηγηθεί σε αφελή συμπεράσματα. Αν ποτέ γίνει τίποτα, δηλαδή ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, μην περιμένετε να έρθουν Γάλλοι, Αμερικάνοι και Γερμανοί να πολεμήσουν. Η Ελλάδα σε αυτή τη φάση θα βρεθεί με τις δικές δυνάμεις και έχει αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο αξιόπιστα αμυντικά συστήματα που μπορεί να αντέξει μια κρίση. Αλλά πείτε μου, τώρα που μιλάμε μεταξύ μας και δεν μας ακούγε κανείς, πιστεύετε ότι είμαστε σε τροχιά πολέμου? Είναι δυνατόν σήμερα να μιλάμε εμείς στον 21ο αιώνα ότι μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μας με πόλεμο με την γειτονική χώρα, όταν ξέρουμε ότι τρεις είναι οι δρόμοι? Ο πρώτος είναι οι απευθείας συνομιλίες. Και αυτό επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης αυτόν τον καιρό, να εγκαταστήσει ένα απευθείας διάλογο με τον κύριο Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι συνέβησαν πολλά ενδιάμεσα. Το δεύτερο είναι οι διεθνείς διαδικασίες. Βλέπετε στην Κύπρο πόσο απέδωσαν. Και το τρίτο είναι ο πόλεμος. Ας διαλέξουμε.
Λοιπόν, βλέπω ακριβώς πίσω και αυτό που λέγαμε πριν, την ευκαιρία βελτίωση των ενωτουρκικών σχέσεων, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όλο αυτό το πλαίσιο που έχει ότι η Ελλάδα δεν διέκοψε τους διάβλους επικοινωνίας, ότι δεν υιοθέτησε επιθετική ρητορική. Με λίγα λόγια, μια αναγνώριση της στάσης της Ελλάδας, κύριε Αβραμόπουλε. Και είδαμε και το μήνυμα που έδωσε ο κύριος Μπλίνκεν προς την Τουρκία, δηλαδή να μην αυξήσει την ένταση στην περιοχή. Και μπορούμε να το δούμε επίσης και αυτό. Πάμε να το δούμε. Profoundly in our interest, and I believe in the interest of both Greece and Turkey, to find ways to resolve long-standing differences, to do it through dialogue, through diplomacy, to do it peacefully, and in the meantime, to not take any unilateral actions or use any charged rhetoric that would only make things more difficult. Λοιπόν, αυτή η αναγνώριση στη στάση της ελληνικής πλευράς σημαίνει ότι θα μας χειριστούν με καλύτερο τρόπο από ότι με την Τουρκία ή θα μας κάτσουν σε ένα τραπέζι, για να το πω λίγο κοινικά όπως το σκέφτεται και ο κόσμος, και θα μας πούν παιδιά βρείτε τα και κάντε και μερικές υποχωρήσεις. Κύριε Πιέρο, σας είπα κάτι στο ξεκίνημα της κουβέντας μας. Πρέπει να δούμε την οπτική μέσα από την οποία βλέπουν τις εξελίξεις στην περιοχή και οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη. Θέλουν την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ να είναι σταθερή. Η σταθερότητα περνάει μέσα από καλές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Άρα αυτό που λέτε ισχύει υπό την έννοια ότι ναι, συνεχίζει το διάλογο. Ξέρετε, είμαι από εκείνους που πάντα το πίστευα στο διάλογο. Το έχω πει από το ξεκίνημα της πολιτικής μου διαδρομής, ότι πάντοτε έτσι πρέπει να λύνουμε τις διαφορές. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα, για να μην φτάσουμε σε κορύφωση της κρίσης, γιατί φτάσαμε δύο φορές σε σημείο. Θυμηθείτε, πριν από δύο χρόνια, παραδείγματος, φτάσαμε ακόμα και σε σύραξη με την Τουρκία. Αυτό πρέπει να απομακρυνθεί. Γιατί? Γιατί το βλέπουν έτσι από την Ευρώπη και από το ΝΑΤΟ και από την Αμερική? Διότι η προτεραιότητα είναι πώς δεν θα διασαλθεί η σταθερότητα σε αυτή τη γειτονιά του κόσμου, την τόσο ευαίσθητη. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε δίπλα από έναν πόλεμο που είναι ακόμα σε εξέλιξη και δεν ξέρουν και ποια είναι η διακυβασή του. Θυμηθείτε παλιότερα εδώ, σε αυτό το στούντιο, ή μάλλον σε ένα από αυτά τα στούντιο, σας είχα πει τότε ότι δεν θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ναι, πολλοί πίστευαν τότε ότι ήταν θέμα ημερών για τους Ρώσους να τελειώνουν. Βλέπετε όμως τι γίνεται τώρα. Οι επιπτώσεις χτυπάνε και την περιοχή μας. Ενεργειακά, κάτι. Ανθρωπιστικά. Ναι. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα Ωραία. Πράγματα. Η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Τουρκία μπορεί να την οδηγήσει στο τραπέζι του διαλόγου? Μα αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος. Ναι, εγώ ρωτάω την άποψή σου. Ναι, ναι, πιστεύω πως ναι. Διότι έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες και η ατμόσφαιρα που επιτρέπει πλέον να συζητάμε. Αλλά για να συζητήσουμε με τους Τούρκους πρέπει να καταλάβουμε κάτι και μιλάμε αυτοί, για τη Χάγη, εγώ είμαι και εμείς, ότι πρέπει να μπουν στην άκρη όλες αυτές οι μαξιμαλιστικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς από την Τουρκία. Δηλαδή, ναι, ξεκινάμε από μια βάση. Ποια είναι η βάση αυτή? Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Ναι. Εκεί λοιπόν, απαντώ στην επισήμανση που έκανε η Ελένη, ότι δεν πρέπει να το φοβηθούμε αυτό. Δεν κατάλαβα. Γιατί φοβόμαστε να προσφύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη, αφού έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας? Τι λένε κάθε μέρα οι Έλληνες πολιτικοί όλων των κομμάτων? Το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο και να και πάλι το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, για ποιο λόγο λοιπόν να φοβηθούμε, να προστρέξουμε ακόμα και εκεί για να βρεθεί μια λύση? Αλλά πάντοτε υπό μια προϋπόθεση. Θέλω ότι το θέματά μας είναι δύο. ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Και όχι τα υπόλοιπα τα οποία επικαλείται η Τουρκία τον τελευταίο καιρό. Κύριε Υπουργέ, και με την ιδιότητα την προηγούμενη που είχατε του Επιτρόπου, η καθημερινή της Κυριακής, το πρώτο της θέμα, αναφερόταν στην πιθανότητα να έχουμε ένα νέο προσφυγικό κύμα, ένα νέο προσφυγικό πρόβλημα λόγω του σεισμού στην Τουρκία και τη Συρία. Θέλω να μου πείτε κατά πόσο είστε κι εσείς ανήσυχος για κάτι τέτοιο. Και αν η Ευρώπη έχει πάρει το μάθημα από την ιστορία του 2015 ή αν θα βρεθούμε μπροστά σε ροές μεταναστευτικές και προσφυγικές ξανά και η Τουρκία κάποια στιγμή θα εργαλειοποιήσει εκ νέου αυτές τις ροές στο Αιγαίο. Γιατί μου λένε από το Υπουργείο Μετανάστευσης ότι ο Εύρος είναι σφραγισμένος. Μπορεί να δούμε τα ίδια που είδαμε 2015-2019 ξανά στο Αιγαίο. Σας φοβίζουν όλα αυτά? Πριν δώσω μια ολοκληρωμένη απάντηση, θα ήθελα να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Μου επιτρέπετε? Παρακαλώ. Συνήθως εμείς κάνουμε, αλλά δεν πειράζει. Θα βοηθήσουμε όμως να κατανοήσει ο κόσμος συμβαίνει. Για ποιο λόγο όταν έγιναν αυτά που έγιναν στον Εύρο και πολύ ορθά η ελληνική κυβέρνηση όρθως το αναστημάτισε και σταμάτησε την ροή προς την Ευρώπη, πια, όχι μόνο προς την Ελλάδα? Γιατί το είδαμε αυτό μόνο στον Εύρο και όχι στα νησιά τότε? Γιατί κυρίως από τον Εύρο έγινε η εισβολή. Δεν είναι αυτό. Γιατί?
Διότι στη δήλωση Ευρώπη-Τουρκία, την οποία εγώ είχα διαπραγματευτεί τότε ω Ευρωπαίο Επίτροπο στην Τουρκία, είχε εξαιρεθεί ο ευρώ. Μάλιστα. Ήταν μόνο τα θαλάσσια σύνορα από τα Δαρδανέλια, ας πούμε, μέχρι και το Καστελόριζο. Εκεί το τηρούσαν οι Τούρκοι. Μάλιστα. Ποια ήταν η υποχρέωση της Ευρώπης τότε να διαθέτουμε τα απαραίτητα κονδύλια για να μπορεί η Τουρκία να συντηρήσει το έδαφος της. Σωστά, τους μετανάστες. 3,5 εκατομμύρια, πολλοί εκ των οποίων είναι θύματα των σεισμών αυτές τις μέρες. Και όλα πήγαιναν καλά. Η Ελλάδα τότε ζήτησε να εξαιρεθεί ο ευρώ για λόγους εθνικής ευαισθησίας. Με αποτέλεσμα, όταν συνέβησαν αυτά που συνέβησαν εκεί, τι είχε πει τότε η Τουρκία? Εμείς δεν θέλουμε να πάνε στην Ελλάδα, θέλουμε να πάνε στην Ευρώπη. Εκείνο που δεν ήξεραν και που ευτυχώς εμείς πολύ ορθά κλείσαμε τότε τα σύνορα, ότι αν ερχόντουσαν αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες μέσω του ευρώ στην Ελλάδα, θα έμεναν εδώ. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει κοινά σύνορα με την Ευρώπη. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι μέλη της ζώνης Σέγγεν. Άρα θα έμεναν εδώ. Και άρα πολύ σωστά το χειριστήκαμε. Μάλιστα. Αλλά θέλω να σας πω ότι ετηρείται η συμφωνία. Πάω λοιπόν στο δεύτερο σκέλος της απάντησης που σας οφείλω. Ναι, ανησυχώ. Ανησυχώ διότι αυτή τη στιγμή ασκείται μεγάλη πίεση στο εσωτερικό της Τουρκίας με όλα αυτά που συνέβησαν, με το δράμα αυτών των ανθρώπων στην νοτιοελληνική πλευρά αυτής της χώρας, που μπορεί να ανοίξει και πάλι τον δρόμο για να ξεκινήσει ένα νέο ρεύμα προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη, λοιπόν, το ερώτημα είναι έτοιμη πια? Βεβαίως και είναι πιο έτοιμη. Διότι η Ευρώπη πλέον έχει και ατζέντα για την ασφάλεια και για τη μετανάστευση. Και μπορεί, αλλά η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό ρόλο ως μέλος της Ευρώπης και τη ζώνη Σέγγεν για να μπορέσει να κρατήσει αυτές τις δράσεις. Κύριε Υπουργέ, για την αποχώρηση του Κώστα Καραμανλή από την ενεργό πολιτική μετά. Καταρχήν, μιλάτε με κάποιον ο οποίος διετέλεσε επί Κώστα Καραμανλή. Δύο φορές υπουργός του. Ως υπουργός τουρισμού, το που ήταν το πρώτο μου πόστο, και υπουργός υγείας στη συνέχεια. Ήταν ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Έδινε δυνατότητες στους υπουργούς του να ασκούν πολιτική, έχει μεγάλη σημασία. Τίμησε την παράταξή του. Σήμερα, εγώ στέκομαι με πολύ σεβασμό στην απόφαση που ο ίδιος πήρε και ο ίδιος μπορεί και μόνο να την εξηγήσει. Αλλά θα είναι εσαΐ παρόν. Σαν μια προσωπικότητα που λάμπρινε την παράταξή μας, την οδήγησε σε μεγάλες νίκες. Και βεβαίως που σήμερα δεν τον προπέμπουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει πολιτικός που αποστρατεύεται ή συνταξιοδοτείται. Απλώς είναι πάντοτε στην διάθεση των εξελίξεων και των γεγονότων. Και σήμερα δήλωσε και ο ίδιος ότι θα είναι στο πλευρό της παραταξής μας και το επικύρωσε. Αυτή τη φράση την έχετε χρησιμοποιήσει πολλές φορές εσείς για τον εαυτό σας, ότι θα είστε στη διάθεση των γεγονότων. Εγώ να ρωτήσω. Τι άλλο μπορεί να κάνει ένας σαρκάς της Ηλίας? Θα φτάσουμε εκεί. Μπορώ να πω κάτι? Να μου πείτε πού θα είστε υποψήφιοι. Είναι στη διάθεση των γεγονότων και ο κ. Ευραμόπουλος. Από τη μέρα που πέρασα εγώ το κατώτατο της πολιτικής, αυτό έλεγα. Πολιτικοί καλά θα κάνουν να μην κάνουν σχέδια για τον εαυτό τους, γιατί κανένα από αυτά δεν βγαίνουν. Ήξερα εγώ το πότε θα γίνω δήμαρχος της Αθηνάς. Στρατεύτηκα, θα πάω στην ερώτηση της Ελένης τώρα, τότε, και βεβαίως δέχτηκα να κονταροχτυπηθώ με το βαρύ πυροβολικό τότε του ΠΑΣΟΚ που ήταν ο κ. Θεόδωρος Πάγκαλος. Όλοι θεωρούσαν τότε ότι ο Θεόδωρος Πάγκαλος θα βγει και εσείς θα χάσετε. Όχι μόνο αυτό. Θα σας πω ότι έγραψε η Ελευθεροτυπία τότε, πρωτοσέλιδότης, όταν ακούστηκε ότι απέναντι θα ήμουν εγώ. Η θυσία του Αβραάμ. Ναι. τόσο σίγουρη. Και είδατε πώς ανετράπησαν τα πράγματα. Το ίδιο και αργότερα. Η δήλωση περί του κυρίου το ίδιο συνέβη και αργότερα. Όταν μια μέρα επικοινωνεί μαζί μου ο κ. Σαμαράς με τον κ. Βενιζέλο και μου λένε, λοιπόν, πώς θα έβλεπες να πας για επίτροπος. Εκεί πάλι πρέπει να σας πω, εξελέγει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ήμουν στο κοινοβούλιο. Άρα και τώρα απαντώ. Πάω στην Ελένη. Με ρώτησε λοιπόν για την καταγωγή μου. Είπαμε. Ο σαρκάς της Ηλίας. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εγώ έλεγα την καταγωγή και από την Αρκαδία και από την Ηλία. Τιμώ τους γονείς μου όσο τίποτα άλλο και έχω φροντίσει γι' αυτό. Δεν εγκατέλειψα ποτέ τη σχέση μου με την περιοχή αυτή. Τώρα τελευταία είναι αλήθεια ότι διαβάζω και εγώ κατ' επανάληψη στις εφημερίδες να αναφέρεται το ενδεχόμενο να. Είμαι υποψήφιος στην Ηλία. Θέλω να σας πω κάτι. Εάν αυτό κρίνει ότι βοηθάει την παράταξη σε αυτόν τον πραγματικά δύσκολο αγώνα που πρόκειται να δώσουμε. Είμαι έτοιμος. Τώρα, κύριε Αβραμόπουλε. Είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ να βάλουμε στην απόφαση που θα πάρει ο κ. Μητσοτάκης. Διότι ο αρχηγός είναι που κρίνει που έχει θα βρεθεί ο καθένας. Έχει πολλούς Αβραμόπουλους στο ψηφοδέλτιο της Ηλίας. Δεν έχει. Λέω, έχει πολλούς Αβραμόπουλους, ενώ σε κυβικά, να το πούμε λαϊκά, στο ψηφοδέλτιο της Ηλίας. Δεν έχει. Θέλω να πω ότι η κοινή λογική λέει ότι αυτό το ψηφοδέλτιο το πάρετε πάνω σας.
Αν είναι αυτή η απόφαση. Και νομίζω ότι θέλετε να το κάνετε. Καταρχήν δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Εάν τεθεί, σας είπα πρωτήτερα, εγώ είμαι έτοιμο να τα αποκριθώ σε κάθε οδηγία που θα μου δώσει ο Πρωθυπουργός για το πού μπορώ να είμαι περισσότερο χρήσιμο αυτή τη στιγμή. Στρατεύεστε με λίγα λόγια. Ο πολιτικός που δεν αισθάνεται συγχρόνως και πολίτης και στρατιώτης δεν κάνει για πολιτικός. Mm-hmm. Μάλιστα. Μια κουβέντα πολύ μονολεκτική για να κλείσουμε. Τώρα που ο Κώστας Καραμαλής φεύγει, είχατε συζητήσει ποτέ όταν επιστρέψατε στη Νέα Δημοκρατία την σύγκρουση που είχατε κάποια στιγμή και την αποχώρησή σας και την επιστροφή σας? Βρεθήκατε ποτέ τέτα τέτ να τα πείτε γιατί υπήρξε η σύγκρουση? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι μετά το 2002, όταν τέλειωσε το 2003, εγώ έφυγα, πήγα στα πανεπιστήμια για ένα χρόνο και γύρισα πίσω. Τότε μου ζήτησε ο Κώστας Καραμαλής να είμαι στην πρώτη γραμμή συλλογικού αγώνα και εξελέγει μας πρώτας βουλευτής Αθηνών και ήμουνα κοντά του σε αυτόν τον πράγματι ωραίο αγώνα. Να πω όμως για κάτι τελευταίο, μια και μιλάμε για πολιτική. Πρέπει να γύρισα πίσω απ' έξω, αλλά είδα μια άλλη πολιτική στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτή που άφησα όταν έφυγα πριν από 7 χρόνια. Αναφέρεσαι στο κλίμα των εκλογών. Στο κλίμα των εκλογών. Τοξικότητα των τοξικότητα. Καταρχήν πρέπει ο κόσμος, και το λέω με σεβασμό στην κρίση της κοινωνίας, να προσέχει λίγο τι διαβάζει, δεξιά και αριστερά. Τα fake news μας έχουν κατακλείσει. Το ψέμα κυριαρχεί παντού. Η λιδωρία, οι κατηγορίες. Αυτά πρέπει να τελειώνουν. Ο δημοκρατικός μας πολιτισμός έχει φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο. Είμαστε μια από τις πιο δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Και καθημερινά αυτά ακυρώνονται από δημοσιεύματα που μας συγκλονίζουν, μας ταράζουν. Πολλά από αυτά τα πιστεύει ο κόσμος. Όλοι να προστρέξουν στην αλήθεια και την αντικειμενικότητα. Και ο προεκλογικός αγώνας να γίνει με ήθος και ευπρέπεια, γιατί αυτό αναλογεί στον ελληνικό δημοκρατικό πολιτισμό. Και αυτό είναι ο δρόμος που δείχνει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Αβραμόπουλε, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να πιστεύω. Πιστεύω βασικά ότι οι πληροφορίες μας για την υποψηφιότητά σας στην Ηλία θα επιβεβαιωθούν. Αυτό είναι το δικό μας ρεπορτάζ. Αν μάθετε κάτι παραπάνω, πείτε το και σε μένα. Και από τη στιγμή που ο ίδιος τίθεται και στη διάθεση των γεγονότων και στην Ηλία. Άρα... Και επειδή μπορεί επίσης, να πιστεύουμε είναι και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ότι θα είναι... Δεν ξέρει κανένα. Όχι, στην Ηλία τα παίζουμε τα αρέστα μας εδώ. Έτσι. Α, εντάξει. Λοιπόν... Εδώ ξυπνάει το πατριωτικό στοιχείο. Εγώ θέλω να σας πω ότι όπου και αν κληθώ θα είμαι παρόν όπως ήμουν πάντοτε από την πρώτη μέρα που πέρασε το κατόπιν της πολιτικής. Λοιπόν, σαφής. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με παρασκήνιο πολιτικό, εκλογικό πλέον. Να αφήσουμε τα εθνικά και τα νομικά ζητήματα και θα πάμε καθαρά στα εκλογικά και στα εκλογικά αποτελέσματα και στις μαζόξεις που γίνονται.